των φώτων ήτανε. Είχα πάει για καφέ. Την επόμενη μέρα γιόρταζε η μαμά μου και η κόρη μου. Και λέω, από όλες τις επιλογές που έχεις στην Αθήνα, βρε αδερφέ, θα πας για ένα καφέ στο Μοναστηράκι. Ναι, γιατί σ' αρέσει ο ήλιος και η Λιάτορας και επειδή οι καφετέρειες είναι ψηλές. Όμως ξεχνάς το γεγονός ότι στο Μοναστηράκι υπάρχει Νίξ και ο Μουστάκας. Αλλά μας ενδιαφέρει Νίξ και σκέφτεσαι να πάω να πάρω μια παλέτα στη μαμά. Γιορτινές μέρες ήτανε. Ναι, όμως δεν σου ήρθε στο μυαλό σου καθόλου, φίλε, να δω το δώρο της μαμάς θα γίνει δικό μου? Και έγινε δικό μου. Λοιπόν, γεια σου, φιλενάδα μου. Welcome to my channel again. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε σήμερα? Όπως κατάλαβες από όλο αυτό το πράγμα, σου έχω ένα βίντεο αφιερωμένο σε αυτήν εδώ την παλέτα της NYX. Άραγε, αξίζει ή δεν αξίζει? Εγώ βέβαια ξέρω αν αξίζει ή δεν αξίζει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και θα το δεις και εσύ. Αυτό είναι το look που έχω φτιάξει με αυτήν εδώ την παλετάρα. Αλλά ξέρεις τώρα, μην ξεχνάς να κάνεις subscribe στο κανάλι μου, να χτυπήσεις και το notification bell, την Dolce & Gabbana, για να σου έρχονται όλα τα βίντεο από την Bella Mary. Τέλος του βίντεο, έχουμε και διαγωνισμό. Οπότε, πάμε να αρχίσουμε! Το παλετόνι έρχεται σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία, είναι πλαστική, δεν έχει καθρέφτη, από πίσω δεν γράφονται οι σκιές καθόλου. Την ανοίγω, έχει νάιλον, αποτελείται από 6 αποχρώσεις σήμερα, δεν έχουμε καθόλου ματ και έχω τώρα την απορία, δεν ξέρω αν θέλει να βρέξει το πινέλο σου ή αν δεν θέλει να βρέξει το πινέλο σου για να γράψει πολύ καλά στο μάτι. Αυτό που ξέρω όμως και γνωρίζω πάρα πολύ καλά είναι ότι με το δάκτυλο κάνεις τη διαφορά, φιλενάδα. Σας έφερα και λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, λέω να αρχίσω με αυτήν εδώ πέρα τη σκιά, κατευθείαν στον μπορντό. Πήρα αυτό εδώ πέρα το πινέλο που με βοηθάει πάρα πολύ στις γωνίες και θα την τοποθετήσω εδώ. Τι είπες τώρα? Πολύ ωραία απόδοση, πολύ ωραία και έντονη χρωστική, μπορώ να σου πω. Απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, είμαι ενθουσιασμένη. Δεν θέλει να βρέξεις το πινέλο σου. Απλώνεται πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ένα μπλέντικ πινέλο τώρα για να με βοηθήσει να το σετάρω ακόμα πιο καλά και δεν με δυσκολεύει στο να το μπλεντάρω για να γίνει ακόμα καλύτερο. Θα συνεχίσω τώρα με αυτήν εδώ πέρα τη σκιά στο εσωτερικό του ματιού μου. Πάρω έτσι ένα πινελάκι το οποίο έχει μια στρογγυλεμένη ακρούλα που θα με βοηθήσει. Για να πάμε να δούμε και αυτό το χρώμα. Έχω πάθει πλάκα με την απόδοση, να γνωρίζετε, εντάξει δεν το συζητάω και παίρνω τώρα το blending μου το πινέλο για να ενώσω και τις δύο. Τώρα κορίτσια μου λέω να βάλω δάκτυλο και να μην χρησιμοποιήσω κάποιο πινέλο και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα τη σκιά στο κέντρο του ματιού μου. Σαν πρώτη άποψη λαμπυρίζει. Για να δω και πάνω στο μάτι. Καλέ! Τι απόδοση είναι αυτή? Εντάξει, η παλέτα δεν υπάρχει. Θα πάρω πάλι το μπλε και το πινέλο μου για να κάνω αυτή τη μίξη. Πολύ μ' αρέσει όταν μπλεντάρω. Να ξέρετε ότι σας το έχω πει και άλλες φορές ότι η μαγεία στο μακιγιάζ είναι το καλό το blending, γιατί όταν αναμειγνύονται όλες οι σκιές μαζί και έχουν αυτό εδώ πέρα το smoothie το αποτέλεσμα, είναι μαγεία. Τώρα πάλι θα πάρω την μπορντό, τη σκιά, για να τη βάλω κάτω από το μάτι μου. Στο κάτω βλέφαρο. Αυτή η σκιά τα σπάει. Και το τραβάω λίγο έτσι για να είναι και η δίθεν άποψη του eyeliner. Δεν χρειάζεται να βουτήξεις πολύ το πινέλο σου για να έχεις τη μέγιστη απόδοση. Είναι φανταστική, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα, έχω μαγευτεί. Και θα πάρω και αυτό εδώ πέρα το πινελάκι και θα πάρω από αυτήν τη σκιά πάλι τη ροζ και θα την βάλω στο εσωτερικό του ματιού μου.
φιλενάδα μου το βίντεο για σήμερα. Κάναμε αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ με αυτήν εδώ πέρα την καταπληκτική παλέτα της NYX. Είναι φανταστική, δεν με απογοήτευσε καθόλου. Είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη για την απόδοσή της. Αν και σήμερα δεν θέλει καθόλου να βουτήξει το πινέλο σου σε κάποιον setting spray, μπαίνει και καταπληκτικά με το δάκτυλο. Είναι μια υπέροχη παλέτα. Έτσι κι εγώ, επειδή είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη, δεν γινόταν να μην σου δώσω και σένα αυτή τη χαρά. Σου κάνω δώρο που λέτε αυτή εδώ πέρα την παλέτα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, κάνεις ένα like στο βίντεο, μου γράφεις από κάτω αν σου άρεσε αυτό εδώ το μακιγιάζ και τη λέξη συμμετέχω, για να ξέρω και εγώ τι γίνεται, βρε αδερφέ. Και ο διαγωνισμός λήγει στις 11 Φεβρουαρίου. Καλή επιτυχία, καλές συμμετοχές. Σας περιμένω στα σχόλια. Φιλάκια πολλά. Α, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια.